Νάτος, ρε. Μαρκό, για έλα λίγο. Πού είσαι, αγόρι μου? Τι έγινε, μας έπιασε ο πόνος για τον Μάρκο, τον καλό, τον γλυκούλη, τη Μαρέγκα. Λοιπόν, Μαρέγκα, άκου να σου πω λίγο. Ετοιμάσου να πάμε μια βολτίτσα. Πού? Σε μια φίλη μου. Τι φίλη σου? Αυτή είναι μία που ασχολείται με περιπτώσεις σαν τη δικιά σου, φίλε. Δηλαδή? Κλωμές. Γλυκούλιδες, ντροπαλούλιδες, μαλακούλιδες, γενικώς μαρέγγες σαν και εσένα. Άντελα. Μια στιγμή να το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε στον δρόμο. Έλα. Ρε, προχώρα, λέμε. Έλα, αγόρι μου, που σου λέω. Παιδί μου, ακούς τι σου λέω. Οντισιόν, ποιος εγώ? Θυμάσαι πως το ήθελα, αλλά η μάνα μου ούτε να τα ακούσει. Πρώτα θα παντρευτείς, θα κάνεις παιδιά, θα τελειώσεις το πανεπιστήμιο και μετά βλέπουμε. Γίνεσαι από ηθοποιός μέχρι ταξιτέτρια. Αν ήσουν κοντή χοντρή, θα σε καλούσαν, νομίζεις? Καλά λέγε εσύ. Να δούμε τι θα γίνει εδώ με το διαγωνισμό τραγουδιού. Ποιο διαγωνισμό? Επέλεξα τον Μάρκο με συνοπτικές διαδικασίες και πάει και τελείωσε. Όλοι οι άλλοι ήταν πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλον. Με μαλλιά όρθια, ντεκαπάζ, τρύπες παντού, ξεύτια, τατουάζ. Άστα, αηδίες, αηδίες. Στημένος διαγωνισμός. Θα μας εκπροσωπήσει ο Μάρκος και τα σκυλιά δεμένα. Και εδώ γλύψιμο, και εδώ. Όταν γίνεις κι εσύ υποδιευθύντρια σχολείου, να τα κάνεις καλύτερα από μένα. Τώρα θα κάνεις αυτό που θέλω εγώ. Άι στη δουλειά σου τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, ησυχία. Ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει το σχολείο μας στο διασχολικό διαγωνισμό μουσικών συγκροτημάτων. Θέλω να είσαστε ήσυχοι, πολιτισμένοι, κόσμοι, τα γνωστά. Άιντε, γρήγορα να τελειώνουμε. Τι είναι τούτο? Παναγιά μου, και εγώ το διάλεξα και σοβαρό. Εσύ, ο Μαυροτσούκαλος είναι αυτός? Τώρα πώς σε λένε, Ξανθοτσούκαλο? Ρε Μαυροτσούκαλε, μήπως έλαβες κανένα τα πάνη? Μάρκο, άνοιξε, σε παρακαλώ, άνοιξε να μιλήσουμε. Έγινε ένα λαθάκι, διορθώνεται. Ναι, ναι, διορθώνεται. Τι να διορθώσει, ρε παιδιά, τύπος, μια χαρά είναι. Άσε μας και εσύ, ρε. Έλα, ρε Μάρκο, άνοιξε, σε παρακαλώ. Πού είναι? Έχει κλειδωθεί μέσα. Μάρκο, άνοιξε, εγώ είμαι. Ρε παιδιά, μην τον ζορίζετε. Άμα δεν θέλει, θα βγούμε εμείς οι τρεις. Πώς, ρε, συγχωρεί φωνή. Έλα, ρε, σιγά, θα τραγουδήσω εγώ. Τι λες, Μάρκο, ψωνάρα που θα τραγουδήσει κιόλας που τραγουδά σε βατράχη. Μάρκο, άνοιξε να μιλήσουμε, άνοιξε. Αφού σου λέω το έχει πάρει χοντρά, δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει. Μόνο η Εύα. Είπαμε, μόνο η Εύα. Ωραία αλλαγή, βρε. Άλλος άνθρωπος έγινες. Γελίος άνθρωπος έγινα. Δεν άκουσες τι λέγανε τα παιδιά? Γελίος δεν είσαι. Παραφορτωμένος λιγάκι είσαι, αλλά τέλος πάντων. Γιατί, βρε πουλάκι μου, πήγες και τα κάνεις όλα αυτά? Γιατί είμαι μαλάκας. Και έχω λιγότερη προσωπικότητα και από τη Μαρέγκα που λέγατε με τη Λούλη. Όχι, μωρέ Μάρκο, άκουσε εκεί κάτι βλακίες που λέγαμε τη Λούλη και πήγες κι εσύ και έγινες πανκιό. Τέλος πάντων, ό,τι και να έγινε, εγώ δεν βγαίνω να τραγουδήσω στη συναυλία. Βρείτε άλλο να εκπροσωπήσει το σχολείο. Έχετε ακόμα χρόνο. Αγαζέ, τα τραγούδια σου αρέσουν όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Γιατί είναι ταυτόχρονα και τρυφερά και γλυκά. Στα χάλια που έγινες μπορούν να γίνουν όλοι. Τρυφεροί όμως σαν και εσένα μπορούν? Δεν μπορούν? Όχι, βέβαια, δεν μπορούν. Ναι, αλλά άκουσες τι λέγανε τα παιδιά. Μαρκό, θα βγεις να τραγουδήσεις και θα σκίσεις. Ας τους να λένε ό,τι θέλουν. Τι γίνεται τώρα? Να πάω να τους ρίξω ένα χέρι ξύλο να στρώσουνε? Όχι, μωρέ, ας τους, θα τα βρούνε. Εγώ άλλο σκέφτομαι τώρα. Μήπως έχουμε στο σχολείο καμιά μετάφραση της Ευρυδίκης? Νομίζω ότι ο Πλωρίτης έχει κάνει μια πολύ καλή. Α, αρπάξαμε λιγάκι ακόμα, δεν το είδαμε το σανίδι. Οικογενειακό σας θα είναι. Λοιπόν, παιδιά! Το διαλύουμε ησύχως και βλέπουμε αύριο τι θα κάνουμε. Άιντε, δρόμο, σπίτια σας. Καθίστε όλοι κάτω. Δεν θα φύγει κανείς. Θα τραγουδήσω. Θέλω να σε πάρω αγκαλιά, να σε γεμίσω με φιλιά, να μην το μάθει άλλος κανείς, συνωμοσία της σιωπής. Αγάπη μου, ένα βράδυ, η υποφυλή θα γίνει και
σου.